σε απόγνωση η αμπελουργή της Κρήτης. Τη στιγμή που οι προβλέψεις για τη σοδιά ελαιολάδου μιλούν για μειωμένη παραγωγή, κακή είναι η ονή και για την αμπελουργία που μετρά τις πληγές της καθώς οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε απώλειες που αγγίσουν το 50%. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στο πετσί μας, το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα τους τελευταίους μήνες στην Αμπελουζία. Ο Περονόσπορος κατέστρεψε το 50% της παραγωγής είτε στα λέγεται είτε επιτραπέζιο είτε εινοποιήσιμο στα φύλλη. και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα το 15ημερο το 15 του φουρνίσματος όπως το λέμε εμείς η παραγωγή με τις υψηλέ θερμοκρασίε τον παρατεταμένο καύσωνα, τις θερμές αέρινες μάζες που βράσανε τα σταφύλια. Οι βροχές το Μάιο, δηλαδή Μάιο μέχρι 10 του Ιούνιου, ε, κάθε δύο μέρε έβρεχε. Δηλαδή, ε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Λέγω τα τελευταία 25 χρόνια που κάνω επιτραπέζα στα φίλια, ειδικά σε αυτό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από 1η του Μάη μέχρι 10 του Ιούνιου να βρεσει καθε κάθε δύο-τρει μέρε. Μετά τι βροχέ, ο παρατεταμένο καύσωνα ήρθε να αποτελειώσει του αμπελουργού τη Κρήτη. Δυστυχώ η χρονιά. Ξεκίνησε νωρίς και φαινόταν καλή, αλλά με τις βροχοπτώσεις που είχαμε Μάιο-Ιούνιο καταστράφηκε ε, το 50% της παραγωγής, ήρθε ο καύσωνας και έδωσε την ταφόπλακα της παραγωγής. Κάθε πέρυσι και καλύτερα λένε οι αμπελουργοί, καθώς φέτος η παραγωγή επιτραπέζιου τραπέζιου σταφυλιού δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τους 5.000 τόνους τη στιγμή που άλλε χρονιές ήταν χρυσέ για την Κρήτη. Δυστυχώ στην Κρήτη φέτο θα γίνει κάτω από 5.000 τόνου επιτραπέζια στα Η Κρήτη μα, που πριν από μερικά χρόνια είχε περάσει τους 20 και τους 30.000 χιλιάδες τόνους επί τραπέζιου σταφυλιού. Μέχρι το, το 90, το 95, μέχρι το 2000, μέχρι το 2005 κάναμε γύρω στις 22.000 τόνους εξαγωγή καταγεγραμμένη στα στοιχεία της Εύσης και φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πάνω από 4.000 τόνους, 3,5 με 4.000 τόνους. Οι παραγωγοί ζητούν παρεμβάσεις από την Πολιτεία προκειμένου να ορθοποδήσουν μετά τα άπανο τα χτυπήματα των καιρικών συνθήκων. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ε, πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες να αποζημιωθούν η παραγωγή ε, και στην παραγωγή και με τον περενόσπορο πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία να περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθεί μια αποζημίωση διότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να καλλιεργεί.